Θέλω λίγο να πάμε στον καλεσμένο μας. Όπως σας είπα και σας προετοίμασα στο τέταρτο μέρος της εκπομπής, με τον Γιάννη τον Ηλιάδη, ένα νέο παιδί, πραγματικά που μας κάνει περήφανους σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στο Βέλγιο συγκεκριμένα. Είναι Έλληνας της Διασποράς, βρίσκεται στο Βέλγιο και πραγματικά διαπρέπει με τη μουσική του και μας κάνει περήφανους. Τα είχαμε ξαναπεί, τα έχουμε πει τουλάχιστον δύο φορές εδώ στην εκπομπή, μέσα από σύνδεση Skype. Ο Γιάννης βρίσκεται στην Κρήτη, βρίσκεται στο Ηράκλειο και ένας από τους λόγους που βρέθηκε εδώ είναι για να τα πούμε από κοντά, για να μας πει ένα ευχαριστώ και για να τον υποδεχτούμε εδώ στο στούντιο της Κρήτη TV, να τον γνωρίσουμε και πραγματικά να μάθουμε λεπτομέρειες για τη σταδιοδρομία του, την πορεία του και τη ζωή εκεί στο μακρινό, σχετικά μακρινό Βέλγιο. Λοιπόν, Γιάννης Ηλιάδης, καλλιτέχνης ιδιότητα, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, Νίκο. Πραγματικά νιώσαμε πολύ μεγάλη χαρά όλη η ομάδα εδώ της εκπομπής, και η Εύη Σπανού και εγώ προσωπικά και όλοι οι συνεργάτες που σε γνωρίσαμε από κοντά, που σε είδαμε από κοντά, που πέρασε στην πύλη εδώ του ομίλου της Κρήτη TV, καθώς είσαι ένα οικείο σε εμάς πρόσωπο, ένα νέο παιδί που είχαμε επαφή και έχουμε επαφή τα τελευταία δύο χρόνια και έχουμε συνδεθεί. Και από ό,τι μαθαίνω, διαπρέπεις στο Βέλγιο, είσαι γνωστός στο Βέλγιο, πραγματοποιείς συναυλίες μπροστά σε χιλιάδες κόσμο και είναι χαρά που τα λέμε από κοντά. Προτείνω λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές και να σε μάθουν ακόμα περισσότερο. Είσαι Έλληνας του εξωτερικού, της Διασποράς, οι γονείς σου Έλληνες, ναι. Γεννήθηκες σωστό στο Βέλγιο. Εγώ γεννήθηκα στο Βέλγιο, οι γονείς μου γεννήθηκαν Ελλάδα, η μαμά μου ήρθε όταν ήταν 2 χρονών και ο παππούς μου, μπαμπάς της μαμάς μου, ήρθε να δουλέψει στο Βέλγιο. Και μετά ήρθε διακοπές στην Ελλάδα, ναι. Γνωρίθηκε το πατέρα μου και ήρθαν στο Βέλγιο, τον έφερε στο Βέλγιο για την αγάπη όπως λέμε, ναι. Και έκαναν παιδιά και όλα, μένουμε Βέλγιο τώρα. Έρχεσαι σε Ελλάδα. Κάθε χρόνο, ναι, έρχεσαι έχω Ελλάδα, κάθε στην χρόνο. Ελλάδα. Ξέρεις, είσαι ένας νέος που γεννήθηκε στο εξωτερικό, αλλά από ό,τι μας έλεγες νιώθεις Έλληνας και θέλω να πεις λίγο, κάθε φορά που πατάς το πόδι σου στην Ελλάδα, πώς νιώθεις? Είναι η πατρίδα μου. Η καρδιά μου είναι καλά όταν είμαι εδώ. Χαίρομαι να είμαι εδώ, να δω όλο το κόσμο που είναι εδώ. Με πολύ χαρά έρχομαι στην Ελλάδα. Να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Δουλεύεις σε τράπεζα στο Βέλγιο, από ό,τι μας είπες. Ωστόσο, κάποια στιγμή στη ζωή σου μπήκε η μουσική, μπήκε το μικρόβιο της μουσικής. Πότε έγινε αυτό, πώς το εξέλιξες? Πρώτα άρχισα με την μπάλα. Η μπάλα ήταν στην οικογένεια, έχω δύο αδέρφια που είναι πιο μεγάλα από μένα. Ποδοσφαιριστές δηλαδή. Ναι, έπαιζαν στο Anderlecht, δεν ξέρω. Στην Anderlecht, βέβαια. Και έτσι λες και εσύ, ας παίξουμε μπάλα. Αλλά μετά από λίγα χρόνια δεν ήμουν τόσο καλός. Και η μουσική ήταν πάντα στην καρδιά μου και ο πατέρας μου τον αρέσει τη μουσική. Και ένας τραγουδιστής, γαλλόφωνος, ο Κρίστοφ Μαέ, και ένας Έλληνας, ο Μιχάλης Χατζιάννης και ο Παντελίδης, με έδωσαν το μικρόβιο και είπαν, και έτσι διάλεξα να κάνω, θέλω να κάνω αυτό, μουσική, θέλω να γίνω αρτίστας. Εγώ βέβαια αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι ο Γιάννης δεν έχει πάει σε ελληνικό σχολείο. Μιλάει πραγματικά, θα έλεγα, άπτεστα ελληνικά και αυτό βγαίνει μέσα από την καρδιά του και μέσα από την αγάπη για την πατρίδα μας. Ευχαριστώ. Οπότε, ωστόσο, η στίχη των τραγουδιών σου είναι γαλλόφωνα τραγούδια. Ναι. Τα πιο πολλά είναι γαλλικά. Είναι γαλλικά. Ναι. Αλλά τραγουδάω και ελληνικά όταν κάνω συναυλίες στο Βέλγιο ή στη Γαλλία ή στην Ολλανδία, όταν έχει Έλληνες κοντά μου, ναι. Και στα φλαμανδικά, γιατί το Βέλγιο είναι φλαμανδικά και γαλλικά. Σωστό, βέβαια. Έχουμε να πάρουμε μια γεύση, μπορούμε λίγο να δούμε. Για να ακούσουμε λίγο και να δούμε και το βίντεο κλιπ, Δημήτρη, στο Παρίσι και επιστρέφουμε λίγο. J'appelle deux trois potes d'enfance, ensemble on part vers la belle France, on part y vivre une nouvelle vie, le moulin rouge et tout ce qui suit.
On entre Champs-Élysées pour les magasins, oui ça tu le sais. Est-ce que t'as vu les filles du lycée? Ensemble on va passer une sacrée soirée. On part à Paris, on part entre amis. Ensemble on s'enfuit vers une nouvelle vie. On part de Bruxelles pour voir la tour Eiffel. Oh vraiment elle est si belle, ma belle Paris. Paris c'est glamour, Paris c'est la ville de l'amour. La ville lumière, oui Paris s'éveille avec ses jolies parisiennes. Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, oui on a pour tous les goûts, même les enfants. Paris c'est Disney, Paris c'est luxueux, encore un verre de vin, oui je veux. On part à Paris, on part entre amis. Ensemble on s'enfuit vers une nouvelle vie. On part de Bruxelles voir la tour Eiffel. Oh vraiment elle est si belle, ma belle Paris. Που πραγματικά είναι και πάνω οι συνάδελφοι Εύη Σπανού, Δημήτρης Φραγκιαδουλάκης είναι εντυπωσιασμένοι. Είναι μια παραγωγή με επαγγελματικά πλαίσια. Ευχαριστώ. Έτσι δεν είναι, δηλαδή φαντάζομαι δεν έγινε σε μια μέρα αυτό. Όχι, όχι, όχι. Θέλει πολλή δουλειά. Ναι. Και στο Παρίσι τώρα όλος ο κόσμος που βλέπετε είναι οι φίλοι μου. Α, είναι μια παρέα λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Συμμετείχαν εκεί στο βίντεο. Ήθελα να το κάνω με αυτούς, γιατί η μουσική δεν το κάνω μόνος μου. Είναι με όλη την οικογένεια, με τους φίλους μου. Να σου πω κάτι Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Το περιεχόμενο τώρα των στίχων, να μας κάνεις λίγο μια μετάφραση. Μιλάς για σε αυτό το τραγούδι, πού απευθύνεσαι, τι λες? Μιλάω από Παρίσι. Θέλω να ζήσω από τα τραγούδια μου στο Παρίσι, γιατί για ένα γαλλόφωνος τραγουδιστής, Παρίσι είναι το place to be, όπως λένε στα αγγλικά. Και ελπίζω μια μέρα να κάνω καριέρα, όπως λένε. Χιλιάδες τα views στο βίντεο κλιπ το συγκεκριμένο, πραγματικά αξίζει. Εγώ δεν ξέρω, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που αυτό το παιδί σήμερα βρίσκεται εδώ. Ο τρόπος που μιλάει, που απευθύνεται, πραγματοποίησαν και μία συνάντηση και μία συζήτηση λίγο πριν μπούμε στο στούντιο που συγκινήθηκε, που έκλαψε. Για πάμε λίγο να δούμε και το επόμενο τραγούδι, ναι, για να δούμε λίγο. Encore quelques secondes, faut que je prenne le temps et puis je m'effondre. Tu seras sien, je te laisserai t'en aller et non plus mien. La réalité s'y est opposée. Et un, deux, trois, la 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 la, viens avec moi, on y va. Λοιπόν, πραγματοποιείς συναυλίες, σωστά. Για πες μας λίγο για αυτό το συνέστημα. Ποιοι σε παρακολουθούν, ποιοι σε ακολουθούν. Είναι πολύ μεγάλη και κοινότητα στο Βέλγιο, ελληνική κοινότητα. Ναι, ναι. Η ανταπόκριση ποια είναι? Όλα άρχισαν στο σύλλογο θρακιωτών που έχουμε στο Βέλγιο. Ναι. Εκεί, όταν είχα 10 χρονών, άρχισα με την κιθάρα μου, έκανα συναυλίες. Όταν... Εκεί σε έμαθαν, δηλαδή, ναι, 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 πρώτη φορά, εκεί, οι θρακιώτες. Ναι, 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 εκεί έκανα τις πρώτες συναυλίες με την κιθάρα μου, μπροστά σε 100 άτομα και σιγά-σιγά ανεβήκαμε και κάνουμε συναυλίες σε όλο το Βέλγιο, στη Φλαμανδία και στη Βαλλονία και στις Βρυξέλλες. Έχεις τραγουδήσει μπροστά σε πόσο κόσμο, δηλαδή, να σου θέσω διαφορετικά, ποια ήταν η φορά που τραγούδησες και είδες κόσμο από κάτω έτσι και κάπως κομπιάσες, αγχώθηκες, ποια ήταν αυτή η φορά? Κάθε φορά και να είναι πολύ κόσμο ή λίγο, μην κάνει κάτι μέσα στην καρδιά μου, γιατί το κάνω για τον κόσμο. Ναι. Αλλά τελευταία φορά που με έκανε κάτι είναι, έχει μια εβδομάδα τώρα, είχαμε το Greek Day στο Βέλγιο, μεγάλο, ναι, φεστιβάλ για όλους τους Έλληνες, έρχονται και από τη Γαλλία και εκεί ήμασταν μπροστά σε
5.000 άτομα. 5.000 άτομα. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Πόσο χρόνο είσαι, Γιάννη? 25. 25, το μέλλον σου ανήκει. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα, επειδή έχω και μια παραγγελία, να κλείσουμε με ένα ακαπέλα τραγούδι του Γιάννη, αλλά το πρώτο, στο βίντεο κλιπ που παρακολουθήσαμε, το γαλλικό, να ξεκινήσω, Γιάννης Δημήτρη, το αφήνω σε σένα, σκηνοθέτης μας, και μετά να το πάρεις και να συνεχίσουμε με το βίντεο κλιπ και το τραγούδι και έτσι θα κλείσουμε. Εγώ θα κάνω τώρα αποφώνηση. Θα πω ότι ακολουθεί κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Σαλαπάτα και αμέσως μετά έχουμε αντιθέσεις και Γιώργο Σαχίνης. Και τι λέω κάθε Παρασκευή, μακρά η νύχτα στον όμιλο της Κρήτη TV. Αποφώνηση, σας καληνυχτώ. Καλό Σαββατοκύριακο με προσοχή και τα λέμε την προσεχή Δευτέρα εδώ στις 6 το απόγευμα. Ο Γιάννης έχει το λόγο να μας πει ακαπέλα, όχι το λαλαλα το τελευταίο. Ποιο? Το πρώτο τελευταίο, το πρώτο τραγούδι που παρακολουθήσαμε που έγινε το γύρισμα στη Γαλλία. Αυτό εδώ πέρα. Το Παρί. Λες το ρεφρέν, παίρνει πάσα ο Δημήτρης και κλείνουμε με το βίντεο. Κοντινό όμως, Χρήστο, κοντινό εδώ, στον Γιάννη. Πάμε. On part à Paris, on part entre amis, ensemble on s'enfuit vers une nouvelle vie. On part de Bruxelles. Pour voir la tour Eiffel, oh vraiment elle est si belle, ma belle Paris. Hey! L'amour, la vie lumière, oui Paris s'éveille, avec ses jolies parisiennes. Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, il y en a pour tous les goûts, même les enfants. Paris c'est Disney, Paris c'est luxueux, encore un verre de vin, oui je veux.